Καθημερινά στο ιατρείο μου και μέσα από τις συνεδρίες που κάνω, μέσα από το διαδίκτυο, συναντώ ανθρώπους που έχουν μεταβολικό σύνδρομο και για πολλούς λόγους ο γιατρός τους δεν τους έχει ενημερώσει. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τι είναι, γιατί είναι το τελευταίο καμπανάκι πριν υποστούμε κάποιο σημαντικό πρόβλημα στην υγεία μας. Σαν να λέμε ότι το μεταβολικό σύνδρομο είναι η κίτρινη κάρτα που μας δείχνει ότι πρέπει άμεσα να κάνουμε δραστικές αλλαγές στη ζωή μας για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Το μεταβολικό σύνδρομο ορίζεται ως ένα σύνολο από πέντε παράγοντες που όταν συνεπάρχουν τουλάχιστον οι τρει θεωρούμε ότι κάποιο πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο. Αυτοί οι πέντε παράγοντες είναι εξής. 1. Υπέρταση. Υπέρταση ορίζεται ως αρτηριακή πίεση που είναι μεγαλύτερη από 13 η μεγάλη ή 8,5 η μικρή ή λήψη αντιπερταστικών φαρμάκων. 2. Αυξημένο ζάχαρο που σημαίνει πρωινό ζάχαρο πάνω από 100. 3. Αυξημένα τριγλυκερίδια που σημαίνει τριγλυκερίδια πάνω από 150. 4. Χαμηλή καλή χολυστερίνη που σημαίνει καλή χολυστερίνη κάτω από 40 για τους άντρες ή κάτω από 50 για τις γυναίκες. 5. Κυλιακή παχυσαρκία, που σημαίνει περίμετρος μέσης πάνω από 102 εκατοστά στους άντρες ή πάνω από 88 στις γυναίκες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό, αλλά όταν συνεπάρχουν τρεις ή περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες, η πιθανότητα αυξάνεται κατακόρυφα και για να χτυπήσουμε τον καμπανάκι στον ασθενή, λέμε ότι αυτός πασχεί από μεταβολικό σύνδρομο, που είναι ο προθάλαμος του εμφράγματος και του εγκεφαλικού. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι στις δυτικές κοινωνίε οι ενήλικες άνω των 50 που πάσουν από μεταβολικό σύνδρομο είναι ένας στους τρει. Άρα αν είστε άνω των 50, η πιθανότητα να πάσχετε είναι πολύ μεγάλη και καλό είναι να το ψάξετε. Το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει την πιθανότητα να υποστείτε μια σειρά από επιπλοκές, όπως ζαχαρόδι διαβήτη, αρτηριοσκλήρωση, έμφραγμα στην καρδιά, παθήσεις στο νεφρό, εγκεφαλικό και λίπος στο σηκώτη. Αν μια από τις παρακάτω επιπλοκές εμφανιστεί, τότε αυτό βάζει την υγεία σε κίνδυνο για ακόμα περισσότερα προβλήματα υγείας. Το πιο ευχάριστο στην ιστορία είναι ότι το μεταβολικό σύνδρομο είναι πλήρως αναστρέψιμο. Αυτό σημαίνει ότι αν λάβετε κάποια μέτρα για να φροντίσετε την υγεία σας, μπορείτε να το θεραπεύσετε πλήρως. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν απώλεια βάρους, που συνήθως είναι και το σημαντικότερο μέτρο που μπορείτε να εφαρμόσετε, σωστή διατροφή που βοηθάει ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους, άσκηση που επίσης βοηθάει ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους και αντιμετώπιση κάποιων άλλων παραγόντων κινδύνου της υγείας της καρδιάς, όπως η διακοπή καπνίσματος, αν κάποιος καπνίζει. Εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από αυτά τα μέτρα, μπορείτε να θεραπεύσετε πλήρως το μεταβολικό σύνδρομο και να φύγετε μακριά από τη ζώνη κινδύνου για αυτές τις επιπλοκές που σας περιέγραψα νωρίτερα. Όμως θα παραμείνει η προδιάθεση που σημαίνει ότι ο λάθος τρόπος ζωής που σας έφερε στο μεταβολικό σύνδρομο θα σας το ξαναφέρει ακόμα και αν το είχατε αντιμετωπίσει σωστά. Με απλά λόγια, αν κάνετε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας και αντιμετώπισετε το μεταβολικό σύνδρομο, αν τη σταματήσετε, θα ξανααποκτήσετε μεταβολικό σύνδρομο. Η απώλεια βάρου είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιο για να αντιμετωπίσει το μεταβολικό σύνδρομο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια φάρμακα που μπορεί να βοηθήσουν και κάποιο ίσω αξίζει να τα πάρει, αλλά μόνο με την παρακολούθηση γιατρού. Το φάρμακο το οποίο μπορεί να βοηθήσει περισσότερο απ' όλα είναι η μετφορμίνη, η ενεργή ουσία που υπάρχει στο πολύ διάσημο φάρμακο γλουκοφάζ, το οποίο βοηθάει να σταθεροποιηθεί το ζάχαρο στο αίμα. Όπως επίσης βοηθάει και με την απώλεια βάρους. Άλλα φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν επίσης είναι τα φάρμακα που μειώνουν τη χολυστερίνη και την πίξη του αίματος. Αν πάσχετε από μεταβολικό σύνδρομο, είναι σημαντικό να το συζητήσετε αυτό με τον γιατρό που σας παρακολουθεί, γιατί μπορεί να χρειάζεται να ακολουθήσετε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Το μεταβολικό σύνδρομο μας αφορά όλους γιατί ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων πάσχουν από αυτό και μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε πλήρως. Σας ευχαριστώ πολύ.